Το κέντρο δεν είναι μόνο 28 Οκτωβρίου. Αυτό τονίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ξάνθης, αφού και αυτή τη χρονιά η πάγια τακτική της Δημοτικής Αρχής είναι ο στολισμός μόνο στην κεντρική οδό, σε βάρος φυσικά των καταστημάτων που δραστηριοποιούνται περιμετρικά από αυτήν. Αυτό που βλέπω και πάλι φέτος είναι ότι έχει στολιστεί ο κεντρικός δρόμος 28 Οκτωβρίου. Δηλαδή υπάρχει και η Δαγκλή, υπάρχει και η Μιχαήλ Καραούλη, υπάρχει Μπροκούμη, υπάρχουν δρόμοι. Δηλαδή το κέντρο δεν είναι μόνο 28 Οκτωβρίου. Όπως έχω ακούσει πριν λίγο να λέει κάποιος συμπολίτης, καλό είναι να μην στολίζουν τις γυρλάντες σε όλα τα δέντρα στην 28 Οκτωβρίου, να πηγαίνει ανά μία, αν δεν έχουμε δηλαδή άλλες, για να μπουν και σε άλλα σημεία. Καλό είναι να το δει ο Δήμος αυτό. Θα ενημερώσουμε και εμείς σαν Εμπορικός Σύλλογος ότι πρέπει να στολιστούν και άλλοι δρόμοι. Έτσι θα δώσουμε λίγο ζωντάνια στην αγορά, στολίζοντας και εμείς τα μαγαζιά μας, που σιγά σιγά όπως βλέπετε και εσείς αρχίζουν να στολίζουν τα μαγαζιά. Οπότε θέλουμε και τη βοήθεια του Δήμου, πρέπει να τη δώσει, γιατί αν πάμε στους όμορους νομούς θα δούμε διαφορετικό στολισμό. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να στολίσουμε την πόλη μας, να αλλάξουμε τη διάθεσή μας και χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων. Στο μεταξύ, ξεκινά και το εορταστικό ωράριο με τα καταστήματα να είναι ανοιχτά την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου και τον εμπορικό κόσμο να περιμένει αυτή την περίοδο για να πάρει μια ανάσα. Με περιμένουμε καταρχήν να υπάρχει η ανάλογη κίνηση. Αυτό που θα περιμένουν και οι ξανθιώτες θα το βρουν, δηλαδή θα υπάρχουν οι τιμές, θα υπάρχει η ανάλογη ποσότητα, θα υπάρχει ποιότητα, θα υπάρχουν όλα. Το εορταστικό μας ωράριο φέτος περιλαμβάνει δύο Κυριακές, είναι στις 11 Δεκεμβρίου και στις 18 και ξεκινάει πρωί-απόγευμα από τις 16 Δεκεμβρίου. Πλέον οι μέρες είναι, θα το δείτε κι εσείς, μάλλον το έχετε δει, είναι αρκετές, άρα πλέον δεν έχουμε έλλειψη χρόνου, υπάρχει άφθονος. Και από εκεί και πέρα θα δείξει το ταμείο μας τι θα γίνει στο τέλος του χρόνου. Ωστόσο, την κατανάλωση αυτές τις μέρες βοηθάει το ευρύτερο κλίμα που διαμορφώνεται. Σε μια πόλη όμως που επιλέγει να δαπανά 5.000 ευρώ μόνο για την αγορά χριστουγεννιάτικου φυσικού δέντρου και διαφορεί για την αγορά στολιδιών που θα δημιουργήσουν εορταστικό κλίμα γύρω από το κέντρο, κάθε άλλο παρά αισιοδοξία γεννάται για το ταμείο των καταστημάτων, αφού δυστυχώς η χαρά των Χριστουγέννων που μας σωθεί στις αγορές αφορά μόνο ελάχιστα σημεία. Άλλωστε, ποιος καταναλωτής αυτές τις μέρες θέλει να βρεθεί σε δρόμους μουντούς όταν δίπλα ακριβώς λάμπουν χιλιάδες φωτάκια? Κάτι ωστόσο που μάλλον δεν προβληματίζει τη Δημοτική Αρχή, η οποία επιλέγει τις δαπάνες εντυπωσιασμού παρά ουσίας.